παίξαμε φιλική εταιρεία από το Θανάση Καλτσούδα και τον Πέτρο Σορίλο ένα παιχνίδι καινούριο, prototype, το οποίο θα μας δείξει σε αυτό εδώ το βίντεο ο Θανάσης, μας εξηγήσει το παιχνίδι, θα μας δείξει βασικές ιδέες και τα βασικά concept του παιχνιδιού και θα ακολουθήσει και ένα ξεχωριστό βίντεο στο οποίο έχουμε καταγράψει όλη μας την παρτίδα, το gameplay, το playthrough, καθώς επίσης και το τελικό σκοράρισμα για να δείτε ακριβώς πώς παίζει και τι αίσθηση βγάζει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, την Ελληνική Επανάσταση. Οι παίχτες παίζουν σε 10 γύρους, ξεκινώντας από πριν την Ελληνική Επανάσταση και προσπαθώντας να διατηρήσουν τη φωλόγα και τη φωτιά της Ελληνικής Επανάστασης μέχρι το τέλος για να κερδίσουν το παιχνίδι, αποτρέποντας τον Ιμπραήμ και το στρατό του από το να καταλάβει την Τριπολιτσά. Και τότε περνάμε στο τελικό σκοράρισμα, που είναι ο παίχτης που έχει συγκεντρώσει περισσότερους πόντους νίκης για να κερδίσει. Το παιχνίδι έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Έχει στοιχεία, θα έλεγα, πολιτικής επιρροής, όπου οι παίχτες προσπαθούν να ξεσηκώσουν, περνώντας από τα διάφορα σημεία της Ελλάδας, τον λαό, έτσι ώστε με την επιρροή που θα βάλουν είτε με τον ακόλουθό τους, είτε με τους φιλικούς τους που θα κυκλοφορούν μέσα στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας, να δείξουν ότι ξεσηκώνεται η Ελλάδα και οι διάφορες περιοχές, και αυτό θα τους βοηθήσει πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι. Οι παίχτες έχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν μέσα στο παιχνίδι, έτσι ώστε τόσο να κρατάνε τις οθωμανικές δυνάμεις checked, έτσι ώστε να μην μπουν μέσα και δημιουργήσουν πρόβλημα, είτε αμήνοντας κανονικά με στρατιωτικές μονάδες που είναι οι αρματολοί και οι διάφοροι φιλέλληνες, είτε προσπαθώντας παράλληλα να συνεχίσουν να επεκτείνουν την επιρροή τους, βάζοντας διάφορα κυβάκια επιρροής και να μεγαλώσουν και τα εφόδια τους, το εισόδημά τους, αλλά και να προχωρήσουν την ατζέντα τους. Το παιχνίδι έχει πολύ ωραίο σύστημα με κάρτες. Ξεκινάς με ένα deck καρτών το οποίο το έχεις ανοιχτό και βάζεις action points τα οποία τα βάζεις και ενεργοποιείς και κάνεις τις κάρτες. Κάποιες κάρτες κάνεις περισσότερες ομοίες φορές, κάποια μόνο μία στο γύρο. Αλλά σταδιακά και θεματικά αλλά και μηχανιστικά που μου άρεσε πάρα πολύ, το παιχνίδι σου δίνει επιπλέον κάρτες. Οπότε έχεις και άλλες επιλογές που γίνονται και πιο δυνατές στην πορεία του παιχνιδιού, μέχρι και το να αναβαθμίσεις ένα αρματολό σε φιλέλληνα στο τέλος ή να βάλεις απευθείας ένα κάστρο σε μια περιοχή που έχεις τουλάχιστον μια επιρροή κ.ο.κ. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να έχω περισσότερα action ουσιαστικά, τα οποία τα ξεκλειδώνω σταδιακά και προοδευτικά. Οι παίχτες έχουν το στοιχείο του παιχνιδιού, το ημισυνεργατικό είναι κάτι επίσης όριο που μας άρεσε. Δεν κερδίζει, δεν μπορεί να χάσουμε όλο μας το παιχνίδι αν δεν προσέξουμε και φυσικά αφήσουμε τις ομανικές δυνάμεις unchecked. Οι παίχτες όμως κερδίζουν από μόνοι τους, οπότε θέλεις ουσιαστικά να όλοι να κρατάνε τους Οθωμανούς μακριά και να συνεχίζουν να εξαπλώνουν με την επιρροή τους στις διάφορες περιοχές, όμως θες να κερδίσεις. Οπότε κερδίζεις μαζεύοντας πόντους από περιοχές που ελέγχεις στο τέλος ανάλογα με την επιρροή που έχεις πάρει, από κάστρα τα οποία τα έχεις πάρει από την επιρροή σου, τα οποία θες να το κάνεις γιατί είναι δύσκολο, αλλά σου δίνουν και καλή άμυνα και παραγωγή σε εφόδια, από πόντους με την έβνοια του Σουλτάνου πόσο ψηλά είσαι, από πόντους με την γερουσία την ελληνική πόσο ψηλά είσαι στο favor track, από διάφορα κάστρα που έχεις πάρει και τα έχεις επανδρώσει δικά σου και από διάφορες άλλες κάρτες, για παράδειγμα, που έχεις εκπληρώσει μέσα στο παιχνίδι, προεστών και ούτω καθεξής, και την προσωπική ατζέντα του πλαρχηγού σου, και όλα αυτά δίνουν ένα σύνολο πόντων, το οποίο δίνουν μια πολύ ωραία δυναμική στο παιχνίδι, το τι να κυνηγήσεις. Ένα αρνητικό που βρήκα στο παιχνίδι είναι η διάρκεια. Προσωπικά, επειδή έχει γρήγορο gameplay, δεν με κούρασε το παιχνίδι, γιατί έρχεται πολύ γρήγορο γύρω σου και κάνεις κάτι, οπότε πάει μετά ξανά στους επόμενους παίχτες και έρχεται πάλι σε σένα. Ωστόσο, σίγουρα αυτό όμως δεν το κάνει παιχνίδι για όλους, γιατί μας πήρε αρκετή ώρα η διάρκεια της παρτίδας και θα το δείτε στο επόμενο βίντεο, στο playthrough που θα γυρίσουμε. Αν κάποιος δεν έχει πρόβλημα με αυτό, τότε είναι μια χαρά. Αν κάποιος θέλει κάποιο γρήγορο παιχνίδι, τότε δεν νομίζω ότι η διάρκεια και το σκόπι συγκεκριμένο θα το κάνει. Δεν προορίζεται όμως για ένα light γρήγορο παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι ένα χορταστικό παιχνίδι ανάπτυξης, επιρροής, με πολύ ωραία στοιχεία, με πολύ ωραία θεματικά στοιχεία μέσα στο παιχνίδι, το οποίο θα το βρουν ιδιαίτερα αρεστό όσοι είναι φαν και της ιστορίας και της εποχής και όλων των γεγονότων που συνέβησαν εκεί. Και φυσικά το gameplay όμως του παιχνιδιού σε ανταμείβει πολύ ωραία, γιατί προσπαθείς να κρατάς τους Οθωμάνους στη συγκεκριμένη περίπτωση μακριά, γιατί κάνουν ζημιά όταν μπαίνουν μέσα και δημιουργούν πρόβλημα, αλλά παράλληλα να προωθείς την ατζέντα σου, να εξαπλώνεις την επιρροή σου, να εδραιώνεις την κυριαρχία σου, το πούμε, έτσι ώστε να μπορείς να πάρεις περισσότερους πόντους νίκης από όλα αυτά που σας περιέγραψα πριν. Πολύ ωραίες ιδέες λοιπόν από τους δύο σχεδιαστές, πολύ ωραία υλοποίηση, πολύ ωραία η αίσθηση του παιχνιδιού. Η διάρκεια είναι λίγο παραπάνω από ό,τι ίσως έχουν συνηθίσει περισσότεροι και από ό,τι θα περιμένανε. Αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν πολύ ευχάριστη και είχαν πολύ, πολύ ενδιαφέρον μέσα στο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να μας δείξει ο Θανάσης πώς παίζει το παιχνίδι, να μας εξηγήσει βασικούς κανόνες και να επιστρέψουμε στο τέλος του βίντεο για τις πρώτες μας εντυπώσεις από το prototype ή φιλική εταιρεία.
Καλησπέρα, είμαι ο Καλτσόδος Θωνάσης. Αυτό είναι το παιχνίδι το Φιλική Εταιρεία. Το σχεδιάσαμε το 2019 εγώ με τον Πέτρο το Σορίλο. Και συμμετείχαμε με αυτό στο τελευταίο διαγωνισμό σχεδιάσεις επιτραπεζίων που έγινε το 2019 και βγήκε και πρώτο στην κατηγορία του. Και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι αφορά την Ελληνική Επανάσταση και είναι στο κομμάτι περισσότερο στο πολιτικό κομμάτι και λίγο μάχη. Διαπραγματεύεται, ξεκινάμε εμείς οι παίχτες, είμαστε οι απόστολοι στην ουσία της φιλικής εταιρείας. Οι φιλικοί δηλαδή που κατεβήκαν στην Ελλάδα και χωρίσαν την Ελλάδα σε τομείς και προσπάθησαν να οργανώσουν την επανάσταση. Έτσι, ο κάθε παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο ενός φιλικού και παίρνει ο καθένας ένα τομέα που είναι σημειωμένο, παραδείγματος χάρη, με κόκκινο περιγράμμα που περιλαμβάνει πάνω στο χάρτη, που η κάθε περιοχή μεγάλη περιλαμβάνει 8 μικρότερες. Επομένως, ο κάθε παίχτης αναλαμβάνει να ξεκινήσει την επανάσταση μέσα στον τομέα του. Ξεκινάει με τη φιγούρα του που είναι στην ουσία, δεν είναι στρατιωτική φιγούρα, είναι ο leader, δηλαδή ο φιλικός ο ίδιος. Mm-hmm. Είναι σαν support στους υπόλοιπους. Mm-hmm. Επομένως πάει σε διάφορες περιοχές και προσπαθεί να την επηρεάσει με επιρροή και στην επιρροή πάλι την κατακτάει. Με διάφορους τρόπους και αυτό του δίνει δυνατότητα να παίρνει μετά να βγάζει, να προσαρτεί στην ομάδα του οπλαρχηγούς, mm-hmm. να παίρνει εφόδια για να συντηρήσει όλο το στρατευμά του, όλη αυτή την κίνηση που κάνει. Στη συνέχεια να πάρει δάνεια από τις ευρωπαϊκές χώρες, να φέρει φιλέλληνες και διάφορα άλλα, ώστε να μπορέσει να ξεκινάει πριν την επανάσταση, να γίνει επανάσταση και να φτάσει στο τέλος. Το 1828 που ξεκινά και δημιουργείται, αναγνωρίζεται η Ελλάδα σαν κράτος από τις ξένες δυνάμεις και είναι η χρονολογία που μπήκαν οι Βαβαροί στην ουσία στην Πελοπόννησο και σταμάτησαν τον Ιμπραήμ. Mm. Είναι αυτή η περίοδο, δηλαδή ξεκινά από το 1819 πριν την Επανάσταση, σκάει η Επανάσταση και μετά συνεχίζουμε και προσπαθούμε να μείνουμε ζωντανοί και να κρατήσουμε τουλάχιστον μια πόλη σημαντική που είναι η Τρίπολη, το κεντρικό κομμάτι της Ελλάδος, να μείνει ελεύθερη μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Mm-hmm. Ο νικητής βέβαια βγαίνει, επειδή είναι ημισυνεργατικό το παιχνίδι. Αυτό πήγα να ρωτήσω, έχει ημισυνεργατικό στοιχείο, έτσι. Ναι, είναι καθαρά ημισυνεργατικό. Ο κάθε παίκτης στο τέλος του παιχνιδιού βγαίνει ένας νικητής με βάση τους πόντους που μπορεί να συλλέξει από διάφορα σημεία πάνω στο παιχνίδι. Mm-hmm. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, γιατί είναι ενεργατικό το παιχνίδι, γιατί υπάρχει ένας δείχτης συμπάθειας προς τον Σουλτάνο, όπως το έχουμε ονομάσει, ναι, που στην ουσία ανάλογα με τι κάνει, τις ενέργειες που κάνει, κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που κάνει, μπορεί να ανέβει στο δείχτη ή να κατέβει. Θέλουμε να μας συμπαθήσει ο Σουλτάνος, δεν θέλουμε. Γίνεται ως εξής τώρα, ότι αν έρθει ένας τουρκικός στρατός απέναντι σε δύο παίχτες, το πού κατευθυνθεί ο Οθωμανός ο παίχτης, ο στρατός, βασίζεται σε συμπάθεια του Σουλτάνου. Δηλαδή, άμα είσαι χαμηλά σε συμπάθεια, θα προτιμήσει έναν από τον άλλο. Ωραία. Επομένως, έχει και κάποιες κάρτες μέσα που φτάνει στο τέρμα του τρακ πάνω ή κάτω, που επηρεάζει και τους άλλους παίχτες. Ναι. Με έναν τρόπο. Αυτό, αν θέλετε, είναι το μόνο κομμάτι ημισυνεργατικού που έχει το παιχνίδι μέσα. Και τους Οθωμανούς τους παίζει το παιχνίδι το ίδιο. Είναι αυτόματα το παιχνίδι. Ωραία. Παίζουμε εμείς, βέβαια μπορούμε να κάνουμε PvP, δηλαδή να παίξουμε μεταξύ μας, αλλά δεν μας εφέρει γιατί στο τέλος θα πέσουν όλοι οι Τούρκοι πάνω μας και δεν θα έχουμε δυνάμεις να τα αποκριθούμε στο σκοπό μας. Δεν μπορούμε να χάσουμε κι όλοι. Θα χάσουμε, εννοείται ότι θα χάσουμε. Όχι, ενώ υπάρχει σαν ενδεχόμενο από το παιχνίδι να μην κερδίσει κανείς, ας πούμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Πρέπει να το ζυγίσουμε καλά ώστε να είμαστε δυνατοί μέχρι το τέλος. Δεν έχει player elimination, να χάσουμε την Τρίπολη, χάνουμε όλοι. Ακριβώς. Okay. Μόνο η Τρίπολη που είναι το κεντρικό σημείο. Στην ουσία είναι μετρημένα έτσι ώστε από τις κεντρικές προσβάσεις που έχουν τα στρατεύματα είναι πιο απομακρυσμένο σημείο, θεωρητικά. Η τελευταία γραμμιά μήνυμα. Ακριβώς. Όπως ήταν και στην πραγματικότητα η Πελοπόννησος. Τώρα,
Στην ουσία το παιχνίδι, ο Οθωμανός, για να σου απαντήσω για τον Οθωμανό, οι Οθωμανοί ελέγχονται από το παιχνίδι με βάση τι κάνουμε εμείς. Mm-hmm. Το πόσοι θα βγουν στην κάθε περιοχή, πώς θα κινηθούν, πού θα κινηθούν κτλ. Είναι με βάση τις ενέργειες που θα κάνουμε εμείς. Οπότε προσαρμόζεται το παιχνίδι στις κινήσεις. Ακριβώς. Και προσαρμόζεται και βγαίνουν οι αντίστοιχοι Οθωμανοί, δεν είναι στατικό. Mm-hmm. Ότι θα βγουν πέντε κομμάτια. Ναι, ναι. Αν είναι απρόσεκτος αυτός ο παίκτης, μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη να μπει από εκεί. Mm-hmm. Επομένως, αυτή η δύναμη δεν είναι απαραίτητο θα κατευθυνθεί στον τομέα αυτού του παίκτη, μπορεί να πάει και στον διπλανό τομέα. Mm-hmm. Επομένως, λίγο πολύ επηρεάζει όλους. Okay. Αυτά. Διάρκεια παρτίδας περίπου. Διάρκεια, εντάξει, μία μισή ώρα σίγουρα. Μια μισή ώρα σίγουρα. Okay. Και το trigger είναι ποιο το τελευταίο γύρο. Πρέπει να περάσουν 10 γύροι αυτές οι χρονιές και να μπουν τα διάφορα event, να ξεκλειδώσουν κάρτες, να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε και σε αυτούς τους 10 γύρους να αναπτυχθούμε. Mm-hmm. Γιατί σιγά σιγά γίνεται πολύ στενό τα περιθώρια για τον παίχτη. Mm-hmm. Επομένως κάπου πρέπει να έχουμε ένα ελεύθερο χρόνο να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε, να στήσουμε τις άμυνές μας, να τα κατακτήσουμε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές που θέλουμε, να καταστρώσει ο καθένας τη στρατηγική του με βάση τις κάρτες που έχει. Είναι πολλά μέσα στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Και να σου πω, αυτά είναι τα σημεία τα οποία ξεκινάμε. Αυτά τα τέσσερα σημεία είναι οι τέσσερις που μπαίνουν οι παίχτες. Ξεκινάνε οι παίχτες. Mm-hmm. Έτσι. Ωραία. Θες να πούμε τα actions, κάπως πώς παίζει το παιχνίδι, ναι. Πώς είναι το γύρο, η ροή του γύρου, η ροή του γύρου είναι, στην ουσία είναι ότι υπάρχει μια φάση προετοιμασίας στην αρχή, mm-hmm. που στη φάση προετοιμασίας ανοίγεται ένα γεγονός, που με το γεγονός μέσα μπορούν να μπουν, μπαίνουν Οθωμανοί, Σκόρπιοι μέσα στο πού χάρτη. Πού είναι τα γεγονότα, εδώ. Ωραία. Να, στην αυτό, ναι. Λοιπόν. Μπορεί να μπουν παραδείγματος χάρη Οθωμανοί, Σκόπιοι, κάποιες ομάδες μέσα σε κάποιες περιοχές συγκεκριμένες που ονοματίζονται. Μπορούν να μπουν πειρατές σε κάποια σημεία συγκεκριμένα που θα κάνουν ζημιές. Μπορούν να μπουν παραδείγματος χάρη χαρατζίδες. Στην ουσία είναι αυτά τα πιονάκια, εδώ, τα μήπλες, τα μόβ εδώ πέρα, που είναι οι φοροσυλλέχτες. Που μένουν μέσα στο παιχνίδι και τραβάνε φορολογία από κάποιες συγκεκριμένες περιοχές που. Που ονοματίζονται την κάρτα τη συγκεκριμένη. Όταν ανοίγουμε μια κάρτα γεγονότων. Άρα κάθε γύρο ανοίγουμε και μια κάρτα γεγονότων. Καθορίζεται το turn order, ποιος θα παίξει πρώτος, ποιος είναι ψηλά στο δίχτυ επιρροής στη γερουσία. Αυτός ο δίχτυς είναι στην ουσία τι κάνουμε και πόσο μας συμπαθεί η γερουσία που ελέγχει τον αγώνα, την επανάσταση. Η δικιά μας γερουσία που βρίσκεται στην Τρίπολη, εν πάση περιπτώσει. Στην πρωτεύουσα. Είναι εδώ αυτό το track, το 10. Είναι αυτό το track. Όποιος είναι πιο πάνω, ξεκινάει πρώτος. Στην αρχή ξεκινάμε, φαντάζομαι, με τέτοιους δίσκους, με μίμπλ, είναι. Με ένα μίμπλ τέτοιο βάζει πάνω. Και καθορίζει σειρά. Αυτό ξεκινάει ο πρώτος που είναι ψηλότερα και κατεβαίνουμε. Στην αρχή είναι τυχαία. Στην αρχή είναι όλοι στο ένα. Οπότε η σειρά είναι τυχαία που ξεκινάμε. Ακριβώς. Στην ουσία, επιλέγεται ένας αρχικός παίκτης και πάει και δεξιόστροφο. Από εκεί πέρα καθορίζεται από αυτό. Και αυτό ορίζεται βέβαια από τι θα παίξουμε και τι θα πάρουμε στο τέλος του γύρου, σαν εφόδια για να κινηθούμε. Εφόσον παίξουμε τη φάση προετοιμασίας, μετά είναι η φάση ενεργειών. Ο κάθε παίκτης έχει ένα deck με 7 κάρτες συγκεκριμένες. Αυτό εδώ. Ναι. Ενέργειες. Αυτό. Η ειδική ενέργεια που λέει. Όχι, ενέργειες. Μετά είναι ένα δεκακέντρο. Okay, είναι 7 κάρτες. Yeah. Στην ουσία που είναι οι βασικές τάξεις που μπορεί να κάνει ο κάθε παίκτης μέσα στο γύρο του. Οι οποίες είναι όλες διαθέσιμες στα χέρια. Είναι όλες διαθέσιμες. Έχετε βασικά κίνηση, να χτίσεις, να βγάλεις στρατεύματα, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστείς. Mm-hmm. Από εκεί πέρα προοδευτικά μες στο παιχνίδι ξεκλειδώνονται ειδικές ενέργειες με βάση τη χρονολογία που αναφέρει κάτω. Για κάθε παίκτη. Ο κάθε παίκτης έχει το ίδιο deck, ναι. Που η κάθε κάρτα βγαίνει σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στο παιχνίδι. Okay. Έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Μπορεί να είναι χρονολογία, μπορεί να... Είναι ίδια κάρτα για κάθε παίκτη. Είναι ίδιες, οι 10 ίδιες κάρτες, okay. Αλλά η κάθε κάρτα... Δεν τραβάς κάρτα, είναι ανοιχτές διαθέσιμες. Είναι ανοιχτές διαθέσιμες, αυτό, την ξεκλειδώνεις με κάποιο όρο που γράφει κάτω. Σου λέει, βάλε στον deck σου αυτή την κάρτα. Π.χ. είναι διαθέσιμη, λέει, από το 1825. Είναι διαθέσιμη μόλις φτάσει στο δίχτυ επιρροής στο 6. Που έχει να κάνει τα γεγονότα ουσιαστικά, έτσι. Τα γεγονότα που θα... Πώς θα σταθεί στο παιχνίδι. Ακριβώς με την πρόοδο. Δηλαδή με το που πάμε στο 1821 κουμπώνουμε τις κάρτες. Ακριβώς. Παίρνεις και αυτή την κάρτα. Όλοι μας. Όλοι μας. Όχι. Ναι, όλοι μας τη χρονολογία. Ναι. Έχει κάποιες άλλες που σου λέει. Με την πρόοδο, ναι. Ακριβώς. Επομένως αυτές είναι ενέργειες. Πώς κάνεις ενέργειες όμως. Ο φιλικός σου, ο παίχτης που είναι το δικό σου, σου δίνει 5 δείχτες ενέργειες. 5 action token, έτσι. 5 action token. Εδώ. Ωραία. Έτσι, και μετά οι ακόλουθοι, έχεις 5 ακόλουθους που αυτοί σου δίνουν από ένα. Άρα προοδευτικά μας το παιχνίδι, άμα τους χτίσεις όλους, έχεις 10 ενέργειες. Μπορείς να παίξεις 10 κάρτες δηλαδή. 10 ενέργειες. Μπορεί να είναι μειχτές, μπορεί να είναι διπλές, τριπλές φορές να παίξεις την κάθε κάρτα, οτιδήποτε. Από αυτές που θα έχεις ξεκλειδώσει, μπορεί να παίξεις μέχρι 10 φορές όλες. Εκτός άμα αναγράφεται κάτι στην κάρτα που λέει μία φορά το γύρο κτλ. Συνήθως είναι οι ειδικές ενέργειες που είναι πιο δυνατές στην ουσία. Θεωρητικά δηλαδή μπορώ να παίξω και την ίδια κάρτα 10 φορές. Αρκετές φορές, ακριβώς, ναι. Okay. Είναι μελετημένο έτσι ώστε να το κάνεις όσες φορές γίνεται. Ωραία. Μπορεί να φτάσεις μέχρι 10, αλλά αν χάσεις, γίνονται απώλειες κάποια εφέ κάποιων καρτών που σου αφαιρούν ακόλουθους κτλ. Χάνεις αντίστοιχα και τις διαθέσιμες ενέργειες. Π.χ. στο 1823 ανοίγει το track της διπλωματίας. Τι γίνεται με τη διπλωματία. Σου ανοίγει κάρτα, η ειδική κάρτα διπλωματία. Πού είναι αυτή η κάρτα. Έτσι. Και εσύ, αφού θα παίξεις το action token πάνω εκεί πέρα, παίρνεις το meeple και το βάζεις σε μια θέση συγκεκριμένη. Αυτό κλειδώνει. Ναι. Δεν μπορεί να βάλει άλλος παίχτης. Άρα μειώνονται οι ενέργειες. Άρα δεν έχεις αυτή τη διάθεση ενέργεια. Έχεις κάποια συνεργασία με τη Βρετανία μόνη μια. Άνοιξε π.χ. η Βρετανία το 1823. Δεν μπορεί να βάλει άλλος παίχτης. Ακριβώς. Τελείωσε η Βρετανία. Πάμε στην άλλη χώρα. Στην αρχή, όταν ξεκινάμε, έχουμε διαθέσιμους και τους 5 ακόλουθους ή μόνο το δικό μας. Τους χτίζεις. Τους χτίζεις. Π.χ. θα πρέπει να πληρώσεις 2 εφόδια. Δύο εφόδια. Ναι. Αυτό που έχει τα νομίσματα στην ουσία, εδώ. Ναι, αυτή η στήλη. Αυτή η στήλη που σου λέει ότι για να το χτίσεις πρέπει να πληρώσεις 2 εφόδια για να βάλεις τον ακόλουθό σου μέσα. Okay. Και για να έχεις εφόδια πρέπει να καταχθείς περίπου. Μια ενέργεια να το έχεις. Μια ενέργεια ακριβώς με το που το βάλεις μέσα. Άρα στην αρχή ξεκινάμε με αυτόν εδώ και με αυτές εδώ διαθέσιμες και με τον φιλικό. Και το φιλικό. Ο φιλικός ας πούμε ξεκινάει από εδώ. Ακριβώς και κάνει διάφορες ενέργειες με τις 5 που έχει και προοδευτικά αυξάνει το pool του. Ωραία. Τις βάζουμε εντός χάρτη τις ενέργειες ή απλά. Τις ενέργειες, τα action token τα βάζεις πάνω στην κάρτα που παίζεις. Α, την παίζω και την βάζω. Ότι το έχεις καταναλώσει πάνω σε αυτή την κάρτα. Ωραία. Κάπως έτσι δηλαδή. Ναι, ακριβώς πάνω στην κάρτα. Και πότε για να τη refresh αυτές οι κάρτες. Αυτά γίνονται στο τέλος του γύρου, okay. Στην τελική φάση που μαζεύεις στην ουσία όλα αυτά και ό,τι άλλο δεν χρειάζεται μέσα στο παιχνίδι. Και να ρωτήσω εσύ, Θανάση. Οπότε στο γύρο μου λοιπόν, αφού γίνουν τα γεγονότα που είπαμε, θα παίξω μία κάρτα, θα παίξω ένα action token και μία κάρτα ή. Παίζουμε μία, για να μην γίνεται downtime στο παιχνίδι, παίζει ο καθένας από μία ένα action, πάει στον επόμενο, επόμενο action, μέχρι action, να το πούμε πάσο. Okay. Έτσι. Τελειώσαν αυτά, λέμε πάσο. Πάσο, τελειώσαμε. Αφού τελειώσαμε, πάμε στην επόμενη φάση που είναι η φάση των αντιπάλων. Mm-hmm. Η φάση των αντιπάλων τι γίνεται, τι είναι τώρα, ότι για κάθε πράγμα που κάνουμε εμείς, δηλαδή αν βάλουμε κάποια επιρροή περιοχής που είναι τα... να το πούμε καλύτερα από την αρχή. Για να καταλάβεις μια περιοχή, δεν είναι στρατιωτικό με στρατιωτική δύναμη η παρουσία να το καταλάβεις. Πρέπει να πάει ο φιλικός ή ακόλουθος εκεί. Mm-hmm. Άρα πολιτικά θα επηρεάσει. Να ξεσηκώσει τον κόσμο. Mm-hmm. Για να ξεσηκώσει τον κόσμο, σε κάθε περιοχή πρέπει να μπουν 4 κυβάκια επιρροής. Mm-hmm. Τα μικρά κυβάκια. Αυτά τα κυβάκια τα βάζεις προοδευτικά. 1, 2, 1 κτλ. Υπάρχει και ένα βοηθητικό χτίριο που λέγεται Εκκλησία.
Η Εκκλησία ισοδυναμεί με δύο πόντους επιρροής. Okay. Άμα τη χτίσει. Αυτή βέβαια δεν βγαίνει ποτέ, δεν τη βλέπει ο εχθρός, δεν καταστρέφεται ποτέ κτλ. Μπορείς να βάλεις και δύο εκκλησίες ή όχι. Η κάθε περιοχή δέχεται μία εκκλησία. Και αν υπάρχουν, ας πούμε, τρία κεφάκια από τον έναν παίχτη και ένα από τον άλλο. Τα tie-break είναι το. Μετράει για το σύνολο του 4. Το σύνολο τη επιρροή, ότι. Όχι. Ο κάθε παίχτη. Έχει τη δική του επιρροή. Έχει τη δική του επιρροή πάνω στην περιοχή. Γιατί ανταγωνίζεσαι λιγάκι με τον άλλο, τι περιοχή θα καταλάβει. Γιατί δεν πρέπει να καταλάβει μόνο τι περιοχέ που είναι στη ζώνη τη δικιά σου. Επεκτείνεσαι. Άρα μπορεί να πα εδώ. Ναι, η επιρροή των υπόλοιπων συμπαικτών μετράει αρνητικά. Δηλαδή πρέπει να έχω συν 4. Όχι. Δεν μένει τα αρνητικά, απλώς πρέπει να συμπληρώσεις εσύ σαν παίκτης 4. Μπορεί να έχει 3 ο άλλος, 2 ο άλλος. Αυτός που έχει τα... Αν υπάρχει ισοβαθμία, τότε σπάει ποιος είναι υψηλότερα στο δίκτυο επιρροής. Ωραία. Αφού κατακτηθεί μια περιοχή, μπαίνει ένα μεγάλο κυβάκι. Που σημαίνει ότι το κατέχει ο άλλος. Οπότε δεν χάνεις πλέον επιρροή από εκεί. Δεν χάνεις επιρροή. Βέβαια, αυτό μπορεί να αλλάξει με πειρατές, με διάφορα που θα μπουν στο παιχνίδι. Αν βάλει ο άλλος, έχουμε 4 κυβάκια. Έχω βάλει το μπλε και βάλω εγώ 6 δικά μου. Όχι, όχι. Όχι, 4. Το έχει ο άλλος. Δεν χάνεται αυτό ποτέ. Αυτό χάνεται μόνο από αντίπαλο πλέον. Α, έρχεται ο Οθωμανός, ο πειρατής. Από άλλον παίχτη, άλλο φιλικό δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Όταν βάλει ο άλλος επιρροή, δηλαδή κατέχει τα ενία της περιοχής, σε πάση περιπτώσει. Εφόσον κατέχει την περιοχή με αυτόν τον τρόπο, είναι επιρροή το πολιτικό κομμάτι, αν θέλεις. Έρχεσαι και λέει το παιχνίδι ότι σε αυτή τη ζώνη που έχω κάνει επιρροή εγώ, βάζω ένα Οθωμανό τακτικό στη ζώνη αυτή. Την τελευταία, ναι, τη φάση, ναι, okay. Όχι. Ναι, ναι, στην ενέργεια που κάνω εγώ, που συμπληρώνω την επιρροή, βάζω και ένα δίχτυ. Αυτό μετά. Μπαίνει, τα κάρονται εκεί, σε κάθε ζώνη. Κάθε ζώνη έχει τις δικές τους ζώνες εισόδου, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να μπει και με άλλο τρόπο εκεί πέρα. Μπορεί να, άμα χτυπήσω κάποιο κάστρο που είναι με το ένα πυργίσκο, το κάνω άλωση. Κάστρα. Ακριβώς, είναι οθωμανικά κάστρα. Άμα το κάνω άλωση με μάχη, με στρατεύματα πλέον, αυτό ανεβαίνει δύο. Μπαίνουν επομένως δύο οθωμανικοί στρατοί εκεί πέρα. Ακριβώς. Μετά, άμα καταλάβω πόλη που είναι με δύο πυργάκια ή καταστρέψω ένα. Τους χαρατζίδες που είναι οι φορείς πράκτορες στην ουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αμέσως μπαίνουν τρεις δυνάμεις. Και αναλόγως με πόσους παίχτες παίζω, 2, 3, 4, 5, είναι το όριο το απειλής, που ανάλογα τους παίχτες. Μπορεί να στακάρω μέχρι 7. Δηλαδή. Στους 4 παίχτες. Στους 4 μέχρι 6. Όχι. Για κάθε 5. Ναι. Μάλλον πέμπτη. Όχι. Τι γίνεται, υπάρχει διπλός ρόλος αυτό. Στους 4 παίχτες η κάθε ζώνη μπορεί να κρατήσει 7. Κάθε ζώνη. Okay, 7. Μέχρι 7. Αν συμπληρωθούν τα 7 το κενάκια, τότε μπουκάρουν. Okay. Για κάθε 5 όμως που βάζω το κενάκι μέσα, βάζω και ένα το κενάκι εδώ στη συγκέντρωση απειλής. Που στην ουσία έξτρα. Αυτό τι είναι, αυτό στην ουσία μαζεύεται ο Ιμπράιμ, μαζεύει στρατό που θα σκάσει το 1820. Όλος μαζί, ό,τι έχει μαζευτεί. Ό,τι έχει μαζευτεί, όλους τους γύρους που έχουμε παίξει από όλες τις ζώνες, μαζεύεται εκεί πέρα και θα σκάσει όλο αυτό το πακέτο στην Πελοπόννη. Από τη ζώνη 4, από αυτό το σημείο. Α, τώρα το είδαν, είναι αριθμένες. Ναι. Ζώνη 1, 2, 3, 4. Θα σκάσει από εδώ και θα μπει μέσα. Και εκεί θα πρέπει να έχουμε κρατήσουμε τα ενία. Okay. Έτσι. Ωραία. Άρα τώρα είμαστε στη φάση όπου έχουμε τελειώσει εμείς τις ενέργειες. Εδώ πέρα έχουν στακάρει διάφορα. Αν έχουμε. Μπράβο. Ωραία. Αν έχει πάρει μάλλον σκάρι 5 κομμάτια, 5 δύναμη. Ωραία. Αυτοί που μπαίνουν εδώ πέρα κυρίως είναι τακτικοί, τα μαύρα. Ενώ τα άσπρα, οι δίσκοι είναι άτακτοι που υπάρχουν μέσα στο χάρτη. Βάλουμε και εδώ. Πάνω στην περιοχή μπαίνουν τακτικά στρατεύματα. Τα τακτικά στρατεύματα έχουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Τα μειονεκτήματά τους είναι ότι δεν περνάνε από όρια περιοχών που έχουν βουνό. Τα τακτικά. Ναι. Δηλαδή αυτά τα μαύρα τα token δεν μπορούν να περάσουν σε σύνορα από μία περιοχή σε άλλη που έχει το δίχτυο βουνό. Ο στρατός δεν μπορεί να περάσει. Ακριβώς. Μπορεί να περάσει βέβαια από εδώ που έχει νερά, δηλαδή να. Από το ποτάμι. Δρόμος. Έχει τρία σύμβολα τα όρια. Είναι θάλασσα, θαλάσσια σύνορα, έχει δρόμος, έχει και βουνά. Okay.
Απλώς τα τακτικά στρατεύματα επηρεάζει, όπως και τους φιλέλληνες τους δικούς μας, τους επηρεάζει το βουνό. Δεν μπορεί να πέρασουν από βουνά. Εφόσον κινηθεί. Εδώ έχει 5. Άρα για να μπουν αυτοί θα πρέπει να. Θα φτάσουν στα 7. Ας βάλουμε 7 για να το βάλουμε. Ωραία. Ας πούμε ότι έχουμε στα κάρι αυτά εδώ. Ακριβώς. Σύμφωνα με τις ενέργειες που κάναμε, στα κάρανε έτσι αυτά. Ακριβώς. Και για τη φάση του Τούρκου τώρα. Εφόσον είναι να μπει, έχει φτάσει το όριο και εφόσον είναι να μπει, όλο αυτό σαν στράτευμα κινείται μια περιοχή. Δεν μπαίνει όταν στα κάρτα το έβδομο, μπαίνει στη φάση του. Στη φάση του. Okay. Μπορεί να είναι στην αρχή της φάσης της δικιάς μας. Δεν μπαίνει εκείνη τη στιγμή, μπαίνει μόλις έχει κινήσει η φάση του αντιπάλου. Okay. Επομένως, κινείται μία περιοχή όλο αυτό. Το πακέτο. Είτε γειτονική, είτε από εδώ, είτε από εδώ, αποφασίζουμε εμείς. Αποφασίζει το παιχνίδι και λέει εκεί που είναι η μεγαλύτερη απειλή. Που είναι κοντινότερη μεγαλύτερη απειλή. Δηλαδή, μπορεί να είναι άλωση, να έχει άλωση, να έχει μεγαλύτερο στρατό, κάποιο παίχτη. Okay. Οτιδήποτε. Και θα πρέπει να κατευθυνθεί προς τα εκεί. Εκεί που θα κατευθυνθεί, αν μπει σε περιοχή που έχει δείχτες επιρροής ένας παίχτης, βγαίνει κατευθείαν όλη η δείχτη περιοχής. Χάνεται όλη η επιρροή. Φοβούνται οι κάτοικοι. Από σφαγές. Αν έχουμε. Εμείς μπορούμε να κάνουμε άλλο σε ένα κάστρο που θα επηρεάσει, βέβαια θα βγάλει περισσότερα κομμάτια πάνω. Με το που θα το κάνω άλωση, το κάνω επάνδρωση με μια κάρτα που έχω συγκεκριμένη. Επομένως γίνεται δικό μου κάστρο. Με βοηθάει στην άμυνα της περιοχής, αλλά αμέσως λειτουργεί σαν μαγνήτης για τους Οθωμανούς. Εκεί θα έρθουν πρώτα. Θα έρθουν εκεί. Εκτός βέβαια, αν έχει άλλος παίχτης κοντά κάστρο, που θα παίξει ρόλο η συμπάθεια του Σουλτάνου που θα κατευθυνθεί. Άρα, εφόσον έχω τη δικιά μου ζώνη εδώ πέρα, ισχυροποιώ κάπως τη θέση μου. Άρα οι στρατοί στακάρουν και κινούνται ένα-ένα. Αυτοί κινούνται όλοι μαζί. Όλοι μαζί, ένα-ένα. Εδώ. Ακριβώς. Ωραία. Ας πούμε, παίξαμε, ξαναπαίζουμε, ξαναέρχεται η σειρά του Τούρκου. Μπου. Ακριβώς. Και γίνεται μάχη. Ωραία. Και μας την πέφτει. Ακριβώς. Άρα, η μάχη είναι παραδείγματος χάρη. Αν είχε μπει ο Τούρκος εδώ, αυτά φεύγαν όλα. Ακριβώς. Αν είχε μπει ο Τούρκος σε καταληφθείς από εμάς. Γίνεται μάχη. Ναι. Ή γίνεται μάχη αν είναι ο Οθωμανός εδώ παραδείγματος χάρη σε μια άσχετη περιοχή. Και έχω δυνάμεις εγώ, οπλαρχηγούς. Εφόσον έχω αρματολούς εκεί πέρα, αναγκαστικά θα παίξει μάχη. Okay. Είναι στρατεύματα απέναντι. Εγώ, αν είναι στη φάση δικιά μου και είναι να θέλω να μπω, πάω και ο θελός. Μπορώ να πω ότι δεν πάω, δεν με συμφέρει, φεύγω. Στη φάση του αντιπάλου όμως, θα πρέπει να το υπομείνω. Mm-hmm. Έτσι. Δεν υπάρχει υποχώρηση. Δεν υπάρχει υποχώρηση. Είναι αντρίκιος πόλεμος. Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση είναι απλά τα πράγματα, γιατί ο κάθε τακτικός παραδείγματος χάρη ο Οθωμανός έχει δύναμη 2. Okay. Η δικιά μας η οπλαρχηγή ή η άταχτη η Οθωμανή, τα άσπρα τα δίσκη έχουν μία δύναμη. Okay. Επομένως υπολογίζει την κάθε πλευρά τι υπάρχει μέσα στην περιοχή που γίνεται η μάχη. Και το κάστρο προσφέρει modifier. Προσφέρει modifier. Στην ουσία τα δικά μας προσφέρουν και των Οθωμανών είναι το ίδιο, γιατί το κάστρο αυτό επανδρώνεται με ένα στρατό που είναι μέσα στο κάστρο στην ουσία Οθωμανών, άρα είναι 2 δύναμη συν 1, 3, ενώ η πόλη έχει 2 άταχτους, η πόλη είναι αυτή. Άρα έχει 4 η πόλη συν 2 αυτά 6. Ωραία. Άρα, για να καταλάβουμε την περιοχή. Για να καταλάβει την περιοχή, παραδείγματος χάρη, και πες ότι είχα εγώ εκτός από αυτόν που είναι μέσα, που υπολογίζεται στη δύναμη του κάστρου. Έχεις βάλει από μόνο σου κάτι και επιπλέον. Έχω βάλει και άλλα 2. Ωραία. Άρα, υπολογίζουμε ότι έχουμε εδώ στην ουσία 7, 2, 7, 14. Έχει 14 δύναμη αυτός, αρχική δύναμη. Και εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε αυτό είναι 2, κάστρο. 2, 3, 5. 5, ωραία. 5 στο 14. Δεν φαίνεται να έχουμε πολλές ελπίδες από ό,τι φαίνεται. Αλλά τι γίνεται, ότι υπάρχουν κάποιες κάρτες που καθορίζουν στην ουσία τον παράγοντα τύχης. Πώς θα ανταποκριθεί ο καθένας. Πριν φτάσω σε αυτό, να σας αναφέρω κάτι. Για τους παίχτες, βοηθητικά στοιχεία, όχι μάχημα, βοηθητικά σαν ηθικό, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αν είναι στην ίδια περιοχή ο ακόλουθος προσφέρει
δύναμη συν 1 σε όλο το στράτευμα. Okay. Ενώ εδώ έτσι, το συν 1 δύναμη. Αυτό το συν 1 δύναμη. Όταν λες σε όλο το στράτευμα. Ό,τι δυνάμει έχω στην περιοχή αυτή. Συν 1 απλά, όχι στην κάθε δύναμη. Συν 1. Όχι, όχι. Συν 1 στο στρατό μου. Και ο φιλικό συν 2, έτσι. Και ο φιλικό είναι συν 2. Μπορεί να πάει προσθετικά όλο αυτό. Okay. Έτσι. Άρα, βρίσκω τη δύναμη κατά. Αν έχω το φιλικό μου και τον ακόλουθο σε αυτή την περιοχή, παραδείγματος χάρη, πάω 8. Okay. 8 στο 14. Mm-hmm. Βρίσκω τις δυνάμεις και μετά τραβάω την πρώτη κάρτα από τον του επιτιθέμενου, που είναι συγκεκριμένη περίπτωση ο Οθωμανός. Mm-hmm. Ήταν λίγο άτυχη η στιγμή, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Για να δούμε. Και η δεύτερη κάρτα πάντα για τον αμυνόμενο. Yeah. Ωραία. Αυτή έχει τρεις τομείς. Η πρώτη είναι η απόδοση της μάχης που δίνει πόσο θα δώσει δύναμη στο κάθε στρατό. Modifier. Όχι, από 1 ως 3. Απλώς το συν 3 είναι μία φορά στο deck. Κάτσε τώρα στο Οθωμάνο, σε πάση περιπτώσει. Επομένως 14 συν 3 πάει 17. Ενώ ο Έλληνας από 8 πάει στο 9. Αμέσως χάνουμε. Τι γίνεται τώρα, ο Οθωμανός χάνει 1. Χάνεται σαν απώλεια του Οθωμανού. Εμείς χάνουμε 2, επειδή είμαστε τιμένοι όμως, χάνουμε και από την κάρτα του φίλου μας. Χάνουμε 3. Άρα χάνουμε 3. Δεν μπορώ να χάσω αυτά. Όχι. Μπορώ. Αυτά δεν τα βλέπει ο αντίπαλος, τον ακόλουθο και τον φίλο. Είναι ακριβώς. Είναι ηγέτες στην ουσία. Φεύγουν από την πόλη. Επομένως το κάστρο έχει γίνει. Έχει γίνει απροστάτευτο. Okay. Επομένως γίνεται άλωση. Mm-hmm. Όταν γίνεται άλωση σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Δεν παθαίνουν κάτι επειδή γίνει άλωση. Όχι, όχι. Φεύγουν, δεν τα βλέπει ο αντίπαλος καθόλου. Κρυφά φεύγουν. Όπως η Εκκλησία, ο ακόλουθος και ο Φίλιππος, και ο Φιλικός, δεν υπάρχει μέσα στο παιχνίδι για τον αντίπαλο. Δεν τους βλέπει. Είναι άειλες. Παρόλο που γίνει άλωση, αυτοί θα παραμείνουν εδώ όμως. Αυτοί παραμένουν στην περιοχή. Στην ουσία ο ηττημένος υποχρεούται να υποχωρήσει μια περιοχή. Στη διπλανή περιοχή, ή που έχει στρατεύματα. Ή που είναι άδεια. Okay. Δεν πρέπει να είναι αντίπαλος εκεί πέρα. Άμα είναι περικυκλωμένος, παραδίδεται και τα καταστρέφεται. Άρα, αν μου είχαν περισσέψει δυνάμεις εδώ. Παραμένουν εκεί. Και ξεκινάω γύρω εγώ με μάχη. Όπου είσαι εσύ επιθέμενος. Είμαι εγώ επιθέμενος και αποφασίζω ή θα φύγω ή θα μείνω. Α, οκ. Εντάξει. Απλώς ήταν άτυχη στιγμή και βγήκανε με ισχυρές κάρτες, εν πάση περιπτώσει. Και γίνεται άλλος και αλλάζει χρωματάκι αυτό. Αλλάζει χρώμα, επανέρχεται το άσπρο που ήταν πριν το κατακτήσω εγώ. Αλλά παράλληλα μπαίνει και ένας δείχτης φαγής, γιατί μπαίνουν μέσα οι Οθωμανοί και κάνουν τα δικά τους. Επομένως, όταν φύγουν οι Οθωμανοί πλέον από αυτή την περιοχή, μετακινηθούν σε άλλη περιοχή, εν πάση περιπτώσει, και θέλω να ξανακαταλάβω εγώ για την περιοχή αυτή, για συγκεκριμένους λόγους, ή έτσι επειδή το θέλω, γιατί έχει συνέχεια στις περιοχές που έχω. Έχω συνέχεια στις περιοχές. Όχι, δεν παίζει. Μια απομακρυσμένη περιοχή να την έχω καταλάβει. Όχι, σε βολεύει πολλές φορές να έχεις. Απομακρυσμένη για να πάνε εκεί και να προστατεύεις την τρύπα. Να προστατεύεις, να φτιάξεις ένα τείχος, να προστατεύεις κάποια σημεία. Μπορεί ωστόσο να μην. Δεν είναι, ωφέλιμο στον παίκτη να έχεις συνεχόμενες περιοχές μία δίπλα στην άλλη. Δεν υπάρχει απλά η line δηλαδή, αυτό λέω. Όχι, όχι. Δεν έχει πόντους νίκης, δεν μετράει πουθενά. Απλώς στρατηγικά, εν πάση περιπτώσει. Επομένως, αν έχει αυτό το κενάκι που έχει γίνει άλωση από τον Τούρκο. Για να βγει αυτό εδώ πέρα θα πρέπει να καταναλώσω εγώ επιρροή. Χωρίς να βάλω κυβάκι, απλώς το βγάζω. Σε μια επιρροή ουσιαστικά. Σε μια επιρροή. Ξεχάστε αυτό που σας είναι. Μπράβο, σαν να προσπαθώ να επηρεάσω ξανά τον κόσμο μέσα. Ωραία. Επομένως, αν θέλεις, τα κάστρα άλλα δεν βγαίνουν στο παιχνίδι. Ό,τι υπάρχει μέσα. Αλλάζει χέρια στην ουσία. Από κάθε περιοχή που ελέγχω με βοηθάει να φέρω. Οπλαρχηγού, στρατεύματα, να παίρνω εφόδια κάθε γύρω. Γιατί όσες. Από πού παίρνω εφόδια. Παίρνεις εφόδια από τις μάχες, γιατί κάθε κάρτα από κάτω έχει ένα στοιχείο που λέει: άμα έχεις, είσαι νικητής, παίρνεις τα λάφυρα που είναι εφόδια στην ουσία. Mm-hmm. Μα ανάλογα με τι μάχες παίξεις και πόσο ψηλά είσαι στην γερουσία ή και από άλλες ενέργειες που μπορείς να κάνεις, κάποιοι έχει κάποιες ενέργειες μέσα, μαζεύεις διάφορα εφόδια. Αυτά τα εφόδια. Προσπαθείς να συντηρήσεις. Είναι βοήθεια. Πάρε 5 εφόδια σε μια περιοχή που έχει βάλει ένα δίκτυο. Mm-hmm. Ναι, αυτά όλα μαζεύεις εφόδια και προσπαθείς να συντηρήσεις όλη αυτή την κατάσταση που έχεις. Mm-hmm. Να βγάλεις καινούργια στρατεύματα, να φέρεις φιλικούς. Ωραία. Και μετά η επόμενη φάση ποια είναι, τέλος. Είναι η. Τι γίνεται τώρα, ότι. Αφού παίξει ο Τούρκος, μετά είναι η τελική φάση.
βγαίνουν οι πειρατές που έχουν μπει, μετακινούνται οι χαρατζίδες, βγαίνουν οι χαρατζίδες σε πάση περιπτώσει. Μαζεύουμε όλους τους δείχτες ενεργειών που έχουμε βάλει στις κάρτες μας πάνω. Πάει ο δείχτης στο επόμενο γύρο και ξεκινάμε τον επόμενο γύρο στην ουσία. Αυτές τις δύο κάρτες. Τι γίνεται τώρα. Είχαμε πει για αυτό το deck που είναι για τα γεγονότα. Ναι. Υπάρχουν άλλα δύο deck που είναι προσωπικότητες και προεστή. Τι γίνεται τώρα. Όταν βάλεις ένα μεγάλο κυβάκι και κατακτήσεις μια περιοχή όπως εδώ, καλή ώρα, εκτός από ανεβαίνεις μια θέση στη γερουσία, παίρνεις μια και μια κάρτα. Έτσι. Οι προσωπικότητες έχουν δύο μέρη στην ουσία. Η πάνω είναι να την κάνεις discard την κάρτα. Την κάνεις discard, παίρνεις κάποια εφόδια κτλ. Η κάτω είναι η παθητική ενέργεια που έχεις συνέχεια μία φορά το γύρο. Η προσωπικά σε βοηθάει. Και η θεωρία ή μπορεί να έχεις όσο θες. Όσο θέλεις. Okay. Ανάλογα σε πόσες περιοχές έχεις κατακτήσει. Mm-hmm. Αν χάσεις μια περιοχή την επιστρέφεις την κάρτα. Ναι, φυσικά. Ωραία. Οπότε συνδέεται. Και προεστή και ό,τι πρέπει να χάσει. Επιστρέφεις όποια να είναι. Όποια να είναι. Δεν συνδέονται με την περιοχή. Και μάλιστα μπορεί να, το όριο είναι επειδή έχει 8 κυβάκια επιρροή περιοχή, το όριο είναι 8 κάρτε. Ναι. Πραγματικά. Τα μεγάλα κυβάκια ελέγχουν περιοχή. Τα ελέγχουν τη περιοχή ακριβώ. Δεν μπορεί να βάλει περισσότερα. Να πάρει μάλλον περισσότερα μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Το πιο τρίκι είναι μετά η προεστή. Η προεστή τι γίνεται, του παίρνει. Δεν του συμπαθούσα ποτέ αυτά. Ακριβώς, δεν θα τους συμπαθήσεις και στο παιχνίδι. Αλήθεια, το εξάξει θεματικό να είναι λοιπόν, υπουλή. Είναι υπουλή γιατί έχουν μια απέτηση. Mm. Σου λέει ότι για να κάνω αυτό το θέλημά σου, θέλω 10 εφόδια. Έτσι, 10 εφόδια. Αν μου τα πληρώσεις, έχεις μια ταμιβή. Που συνήθως είναι κάποιες δείχτες επιρροής, κάποια πραγματάκια μέσα στο παιχνίδι. Αν στο τέλος του παιχνιδιού τώρα, δεν καταφέρεις να την εκπληρώσει την απέτησή του. Μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, έχεις μία εκπλήρωση του στόχου. Επομένως πρέπει να τον πληρώσεις στα ζημιά. Mm-hmm. Έτσι, αν πριν το τέλος δεις ότι δεν το καταφέρνω και δεν θέλω να έχω τους προϊστούς, έχει ένα αποδέσμευση. Του δίνεις κάτι να μπουρμπάρει και φεύγει. Αυτό είναι ο αγαπημένος μηχανισμός στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Είναι νομίζω ότι πιο θεματικό μπορούσες να φτιάξεις. Η προϊστή δεν ενδιαφέρονταν για την απελευθέρωση της Ελλάδας, αλλά για την τσέπη της. Για την τσέπη της, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό. Τώρα, στην αρχή του παιχνιδιού, εκτός από αυτά που παίρνουμε, παίρνουμε και δύο θεματικές κάρτες. Ανάλογα στη ζώνη που παίρνουμε, π.χ. στη ζώνη 1, 2, 3, ξεκινάμε με ένα φιλικό, που είναι ονομαστική κάρτα, παραδείγματος χάρη, π.χ. για τη ζώνη 1, παραδείγματος χάρη, έχει τάδε, Αντώνιος Πελοπίδας, okay. Σωτήριος Θεοχαρόπουλος, που είναι πραγματικά όνομα της φιλικής εταιρείας, έτσι. Mm. Που το καθένας έχει ένα βαντάζ, δίνει ένα μπόνους, εν πάση περιπτώσει, για κάποιες περιοχές, δρόμος, βουνά κτλ. Διαλέγουμε μία και κρατάμε μία κατά όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έχει ότι μπορεί να περάσει από ένα δρόμο. Έχει συνένα στην επίθεση. Στην επίθεση. Okay. Όταν κάνει επίθεση από αυτή την περιοχή σε αυτή και έχει όρια σύνορα αυτό, έχει συνένα στην επίθεση. Okay. Είσαι καλύτερο σε αυτό. Okay. Όταν ξεκινεί επανάσταση, παίρνει και ένα άλλο ζευγάρι κάρτες που είναι ο πλαρχηγός πλέον. Που αυτό θα πρέπει να διαλέξει πάλι έναν από τη ζώνη που βρίσκεσαι, που έχει ξεκινήσει μάλλον. Που αυτός τώρα έχει ένα προσωπικό στόχο, λέει θέλει να κατακτήσει το κάστρο αυτής της περιοχής. Ναι. Αν το κατακτήσεις, έχεις ένα πόντο νίκης. Okay. Μια χαρά. Όπως και ο προστής, άμα τον ικανοποιήσεις, έχεις πάλι ένα πόντο νίκης. Θα το κάψω αυτό εδώ. Αν δεν το κάνεις, έχεις κάποιο ποινή. Όχι. Στον οπλαρχηγό όχι. Απλώς ο οπλαρχηγός είναι αυτός που ρυθμίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σου. Okay. Έτσι. Και κάπως έτσι ξεκινάμε στην ουσία με αυτά εδώ πέρα. Ωραία. Να πούμε εδώ ότι θα γυρίσουμε και live την παρτίδα μας. Οπότε ωραία. Μόνο τους πόντους νίκης να πούμε στο τέλος. Ας πούμε, όταν τελειώσει το βίντεο, τι μετράμε σαν πόντους νίκης. Έχουμε ζήσει, ας πούμε. Έχει. Δεν τελειώσει η παρτίδα, δεν θα φάμε τα βίντεο. Λοιπόν, στην ουσία υπάρχουν πολλοί τρόποι για να νικήσεις, να πάρεις πόντους νίκης. Και μετράμε εφόσον έχει γλιτώσει Τρίπολη. Okay. Από την άλωση. Το λέει το κλάδι. Εδώ, ακριβώς. Προσμετράς δηλαδή πού βρίσκεσαι στο δίχτυο επιρροής στην γερουσία. Άρα έχουμε γερουσία. Συμπάθεια του Σουλτάνου. Μετράς τα αστεράκια που είναι πάνω. Ωραία. Και τα προσθέτεις. Ολοκληρωμένες κάρτες προεστών. Μία για κάθε κάρτα προεστών. Ένα ποινί για κάθε περιοχή που ελέγχεις.
μία για κάθε εκκλησία που έχει χτίσει. Ένα για κάθε κάστρο που έχει επανδρώσει, που έχει βάλει δικό σου χρώμα μέσα στο χάρτη. Δύο για κάθε πόλη που έχει επανδρώσει. Mm-hmm. Ένα για κάθε 10 εφόδια που έχει αποθηκευμένα δίπλα σου. Okay. Δεν έχει καταναλώσει πουθενά. Mm-hmm. Και μία ένα πόντο για κάθε 5 εφόδια που δεν έχει να δώσει. Από προϊστούς και, προϊστούς και διάφορες okay. άλλους okay. λόγους. Okay. Επομένως, μαζεύεις όλα αυτά και βγαίνει ο νικητής ποιος είναι ο μελλοντικός κυβερνήτης της Ελλάδος. Οπότε θα γυρίσουμε σε ξεχωριστό βίντεο την παρτίδα μας, το playthrough, τετράπλο. Και όποιος θέλει να δει πώς παίζει, θα μπορεί να πάει σε αυτό το βίντεο για να δει και στην πράξη το παιχνίδι πώς κυλάει. Πάμε να παίξουμε. Νομίζω η βασική ουσία είναι αυτή που περιγράφηκε αυτή τη στιγμή από το Θανάση. Για να καταλάβει κάποιος το παιχνίδι, ο καλύτερος τρόπος είναι να δει το επόμενο βίντεο, το οποίο είναι το playthrough, που φαίνεται η παρτίδα μας, που φαίνεται τι κάνουμε και αυτόματα όλα κάνουν κλικ και μπαίνουν στη θέση τους. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις, καταλαβαίνεις πώς να κερδίσεις και τι πρέπει να κάνεις για να κερδίσεις. Όμως το να το κάνεις δεν είναι πάντα εύκολο. Οι παίχτες πρέπει να συνεργαστούν εν μέρη για να μην εξαπλωθούν οι Οθωμανοί, πρέπει να συνεργαστούν για το πού θα μπαίνουν δίσκοι τακτικών στρατών των Οθωμανών, γιατί μετά όταν γίνουν 7 και πάνω θα μπουν μέσα και θα αρχίσουν να κάνουν πορεία στρατιωτική. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Το παιχνίδι έχει μια σταδιακή ανάπτυξη ως προς τόσο την επιρροή των παικτών που μεγαλώνει, όσο και των πραγμάτων που έχουν στον έλεγχό τους, που επίσης μεγαλώνει, παίρνουν κάστρα, παίρνουν διάφορες πόλεις κτλ. Όσο και την παραγωγή του εφόδια που επίσης μεγαλώνει, ξεκινάει με λίγα εφόδια και ανάλογα με το πόσο ψηλά πάνε στο favor της Γερουσίας και σε άλλα στοιχεία, επίσης μεγαλώνει το πόσο εφόδια έχουν και όλες τις κάρτες των χαρακτήρων που αν τις εκπληρώνεις έχεις διάφορα bonus, μπορείς να πάρεις και διάφορες άλλες ειδικά perks στην κατάλληλη στιγμή κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Γενικά, το παιχνίδι μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, το ευχαριστήθηκα τόσο θεματικά όσο και παικτικά. Έβγαζαν πολύ νόημα αυτά που γινόντουσαν όσον αφορά τα γεγονότα που ξεδιπλώνονταν, τη δυναμική πάνω στο χάρτη. Αισθανόσουν ότι θες να εξαπλώσεις, να ξεσηκώσεις τον αγώνα και να εξαπλώσεις το πνεύμα της επανάστασης και αυτό γίνεται με την επιρροή, η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη του στρατού και το να αποκτήσεις και τακτικό στρατό και να προσπαθείς να κάνεις και ανταρτοπόλεμο και τακτικό πόλεμο και ούτω καθεξής. Η ασυμμετρία στις δυνάμεις των παικτών εναντίον των Οθωμανών φαίνεται, γιατί είναι διπλή η δύναμή τους κτλ. Ωστόσο, σταδιακά υπάρχει δυναμώνουν και στο τέλος μπορούν να καταφέρουν αν συνεργαστούν, γιατί αν δεν συνεργαστούν και ο καθένας κοιτάει το δικό του, σίγουρα θα δημιουργηθούν κενά, ας το πούμε, τα οποία το παιχνίδι θα τα εκμεταλλευτεί για να καταφέρει να κάνει όλους τους παίχτες να χάσουν. Ωραία παικτική εμπειρία, ενδιαφέρον, διαφορετικό. Κρατάω ένα αστερίσκο για τη διάρκεια, γιατί ίσως αν ήταν λίγο πιο σύντομο, να μπορούσε να είναι πιο προσιτό σε πολύ περισσότερο κόσμο. Ακριβώς λόγω της διάρκειας που έχει, νομίζω είναι πολύ συγκεκριμένο το target group στο οποίο απευθύνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει για εσάς ή κάνει για εσάς, απλά είναι αυτό που είναι. Αν δεν έχετε πρόβλημα με την μεγάλη διάρκεια σε παρτίδα παιχνίδια, τότε σίγουρα αυτό δεν θα σε ενοχλήσει, γιατί δεν έχει downtime το παιχνίδι να πεις ότι περιμένεις πάρα πολύ στο γύρο σου για να κάνεις κάτι. Ο καθένας κάνει κάτι γρήγορα και μετά έρχεται η σειρά του και ξαναπαίζει. Οπότε αυτό δίνει ένα πολύ ωραίο tempo στο παιχνίδι και μια πολύ ωραία ροή. Ωστόσο, η παρτίδα μας πήρε περίπου 4 ώρες, που ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι θα ήθελα. Νομίζω ότι και παίζαμε και σχετικά γρήγορα. Εντάξει, κάναμε και κάποιες ερωτήσεις στο παιχνίδι. Αν ο χρόνος κάπως του παιχνιδιού μπορεί να μειωθεί λίγο ακόμα και για τους gamer, νομίζω θα το κάνει το παιχνίδι πολύ πιο προσιτό και πολύ πιο εύκολο να βγαίνει και από το ράφι κιόλας. Μακάρι λοιπόν να έχει μια καλή συνέχεια, να έχει ένα καλό ταξίδι, πολύ ωραίες ιδέες, πολύ ωραία υλοποίηση, πολύ ωραία αυτά που είδαμε από τη δικιά μας μεριά εδώ στο επιτραπέζουμε, μας άρεσε και σαν θέμα και σαν μηχανισμοί. Συγχαρητήρια στα παιδιά, τους ευχόμαστε καλή τάξιδο, ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο παιχνίδι και στο μέλλον του. Και μακάρι με τον καιρό να το δούμε δημοσιευμένο, να το δούμε σε κάποια ράφια και να δούμε κάποιες εταιρείες να το παίρνουν και να το υλοποιούν και να το κάνουν εμπορικό διαθέσιμο. Αυτά λοιπόν από μένα. Αυτό ήταν η φιλική εταιρεία. Δείτε το βίντεο του playthrough, γιατί από εκεί θα πάρετε μια πάρα πολύ καλή ιδέα για το zoom του παιχνιδιού, για το πώς παίζει και για το τι αίσθηση βγάζει μέσα στο τραπέζι.